της γενικότερης πολιτικής, τα βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρωτοτυπήσω αν πω. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θεωρούμε ότι για να μπορέσει να επανέλθει η ηρεμία στον τόπο και να δοθεί προοπτική, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την ενδυνάμωση της προοδευτικής παράταξης. Διαχρονικά η πολιτική ιστορία του τόπου έχει αποδείξει ότι όσες φορές πήρε το τιμόνι, πήρε τα ενία της χώρας στα χέρια του αυτός ο χώρος, μπόρεσαν οι πολίτες να ευμερίσουν. Δημιουργήθηκε η μεσαία τάξη, η οποία αποτέλεσε τραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας και σήμερα έχει ισοπεδωθεί. Αυτό φιλοδοξούμε να πράξουμε, όχι μέσα από συγκολήσεις κορυφής, μέσα από επικοινωνία με την βάση. Αυτοδιοίκηση και μαζική χώρη διαχρονικά ήταν οι πυλώνες που στήριξαν αυτή την προσπάθεια και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και σε αυτή την περίοδο, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, θα μπορέσουμε ξανά να έχουμε τη στήριξη αυτών των σημαντικών φορέων για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος και να αποτελέσει την εναλλακτική προοδευτική πρόταση για κυβέρνηση αυτού του τόπου. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Δεν μας ενδιαφέρει να μπούμε σε συνεννοήσεις για κυβερνητικές συνεργασίες. Θέλουμε εμείς να είμαστε η πρωταγωνίστρια δύναμη, εμείς να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο και να δώσουμε προοπτική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Στην Ημαθία δεν είχαν διεξαχθεί εκλογές για την ανάδειξη των αποκεντρωμένων μας οργάνων, οι οποίοι είναι και η απογή για να μπορούν να μεταφέρονται τα τοπικά ζητήματα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Θέλουμε να λειτουργήσουμε αποκεντρωμένα και μέσω αυτού του τρόπου νομίζω ότι είναι και η μόνη δυνατότητα που μας δίνεται για να ακουμπήσουμε ξανά τον κόσμο. Αν δεν ασχοληθούμε με θέματα της καθημερινότητάς του, με θέματα που αφορούν το πώς θα βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο, δεν έχουμε ελπίδα, όχι μόνο ως πολιτικός χώρος, γενικά ως πολιτικό σύστημα να ανακάμψουμε, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, η Δημοκρατική Συμπαράσκεψη μεταξύ, βρίσκεται στα επίπεδα του 7-8%. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική.